Είμαστε σήμερα εδώ δίνοντας συνέχεια στη μάχη που δίνουμε στους χώρους δουλειάς στην Πειραιά απέναντι σε αυτούς που μας τσακίζουν τη ζωή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την εργοδοσία προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ατομική ευθύνη του εργαζόμενου η προστασία από την πανδημία. Ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, όπως μας λένε. Και από κοινού να παλέψουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μονοπωλίων. Τους απαντάμε ότι δεν μας πείθουν. Η εφιαλτική κατάσταση στους χώρους δουλειάς, τα ελλειπή μέτρα προστασίας, τα δεκάδες κρούσματα καθημερινά και οι νεκροί συνάδελφοί μας αποδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι σήμερα συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο κόσμος τους με τα κέρδη τους που είναι βαμμένα με το αίμα των συναδέλφων μας και ο δικός μας με την εντατικοποίηση, το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων, της χιλιακάτοικης αργίας, του δικαιώματος σε δωρεάν υγεία και παιδεία. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση ερχόμαστε να πάρουμε θέση μάχης απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία στην προσπάθειά τους να μετακυλήσουν την ευθύνη που έχουν για την εξάπλωση της πανδημίας, για την επιδίωξη να μας γυρίσουν 200 χρόνια πίσω. Δεν θα τους αφήσουμε να παίζουμε τις ζωές μας. Αντί να μοιράζουν self-test και να κάνουν διαμαγεία στους εμποροϋπάλληλους νοσηλευτές, να εξοπλίσουν τώρα αντίστοιχες δομές που να είναι υπεύθυνες για το κλάδο του εμπορίου. Να στελεχώσουν άμεσα τον απομονεκατισμένο ΚΕΠΑ προκειμένου να γίνονται καθημερινοί έλεγχοι. Να σταματήσει τώρα το έσχος των 534 ευρώ που θέλουν να μάθουν να ζουν οι εργαζόμενοι με αναστολή. Να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας που αιμορραγεί με προσωπικό και εξοπλισμό. Η κατάσταση στο δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής μας, το κρατικό της Νίκαιας, το Τζάνιο, το Μεταξά είναι κρίσιμη. Πλέον μιλάμε για νοσοκομεία μία της Νότσου και με αυτόν τον τρόπο αφήνουν εκτεθειμένο από την ανάγκη γενικής νοσηλείας και ειδικής φροντίδας το λαό του Πειραιά. Να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμία αποζημίωση. Είναι εγκληματικό τα ιδιωτικά νοσοκομεία όπως το Μετροπόλιταν στον Πειραιά με τεράστιες υποδομές να θησαυρίζουν πάνω στον πόνο του λαού. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση δίνουμε και ένα μήνυμα σε αυτούς που ετοιμάζουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα. Είναι πρόκληση λίγες μέρες πριν την εργατική πρωτομαγιά να φέρνουν νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου, το χτύπημα του ασφαλιστικού και της συνδικαλιστικής μας δράσης, νομοσχέδια που θέλουν να μας φέρουν 2 αιώνες πίσω. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με την απεργία στις 6 Μάη στις 10.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, γιορτάζοντας την εργατική πρωτομαγιά όπως της αρμόζει, δίνοντας απάντηση σε κυβέρνηση και στη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ που κάνει τα αδύνατα δυνατά για να περάσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός. 135 χρόνια από το Σικάγο τους λέμε ότι οι εργάτες έχουμε την πείρα και τη δύναμη να βγούμε νικητές μέσα από τον αγώνα μας.